Κύριε Υπουργέ, από το 2021-22 αλλά και πρόσφατα, η περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Πρεβέζης χτυπήθηκε σκληρά από ιδιαίτερα έντονα καιρικά φαινόμενα. Στην περιοχή του Λούρου, το Δεκέμβρη του 2021 έγιναν μεγάλες πλημμύρες, υπήρξαν μεγάλες ζημιές σε καταστήματα και σπίτια. Στις 31 Τρίτου του 2022, στην περιοχή της Πρέβεζας, έγιναν τεράστιες καταστροφές από ανεμοστρόβιλο. Υπήρξαν καταστροφές θερμοκηπιακών καλλιεργειών, αλλά και άλλων εγκαταστάσεων. Η έκταση αυτών των καταστροφών, αλλά και οι γενικότερες επιπτώσεις τους, ήταν τέτοιες που η περιφέρεια Ηπείρου αναγκάστηκε να κηρύξει την Περιφερειακή Ενότητα Πρεβέζης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μετά από αυτές τις καταστροφές, οι πληγέντες, στο πλαίσιο της υπάρχουσας νομοθεσίας, υπέβαλαν τις σχετικές αιτήσεις, συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για να αποζημιωθούν. Αντίστοιχα, οι επιτροπές που διενήργησαν τις αυτοψίες έστειλαν τα πορίσματά τους στο Υπουργείο Οικονομικών, στη Διεύθυνση Κρατικών Ενισχύσεων και Αρρωγής. Επιπλέον, έχουν σταλεί όλα τα σχετικά έγγραφα από την Πολιτική Προστασία της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, στη Διεύθυνση Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, για την οριοθέτηση των περιοχών που κηρύχθηκαν σε έκτακτη ανάγκη. Υπάρχουν οι αριθμοί πρωτοκόλλων στα έγγραφα τα οποία έχουν κατατεθεί. Από μαρτυρίες τώρα των πληγέντων μαθαίνουμε ότι έχει εγκριθεί η σχετική πίστοση και έχει εκδοθεί ο κατάλογος των δικαιούχων αποζημίωσης. Όμως, παρά το μεγάλο χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει από τότε, δεν τους έχει καταβληθεί τίποτε. Αποτέλεσμα αυτού είναι οι πληγέντες, σημειωτέων ότι περισσότεροι είναι αγρότες, να μην μπορούν να συνεχίσουν να καλλιεργούν. Σε αιτήματα απόγνωσης όλων αυτών των διαφορομένων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, τους απαντούν ότι καθυστερεί η αποζημίωσή τους, γιατί δεν έχει οριοθετηθεί η πληγήσα περιοχή από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Κύριε Υπουργέ, εμείς σας θέτουμε το ερώτημα: σε ποιες συνέργειες πρόκειται να προβείτε, ώστε άμεσα να λάβουν οι δικαιούχοι τα χρήματά τους και να τελειώνει αυτή η τεράστια ταλαιπωρία για όλους αυτούς τους ανθρώπους? Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παπαναστάση. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ κύριε Παπαναστάση, είναι γεγονός και κανείς δεν μπορεί να τα αρνηθεί ότι τα έντονα καταστροφικά φαινόμενα τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί σε βαθμό που λίγοι θα το πιστεύαμε. Και οφείλεται σίγουρα στη μεγάλη και στην έντονη κλιματική αλλαγή που έχει αλλάξει επί το δυσμενέστερο τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν και στη χώρα μας, αλλά και στον πλανήτη ευρύτερα. Και το αναφέρω αυτό γιατί το τελευταίο διάστημα γινόμαστε μάρτυρες ακραίων καιρικών φαινομένων όπως ανεμοστρόβιλων, υδροστρόβιλων και έντονων πλημμυρικών φαινομένων που σε προηγούμενες περιόδους τα βλέπαμε να λαμβάνουν χώρα σε περιοχές εκτός της Μεσογειακής Λεκάνης. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό και οι υπηρεσίες του Υπουργείου μας έχουν προσαρμοστεί ανάλογα στις αυξημένες απαιτήσεις των πολιτών που έχουν πληγεί από αντίστοιχα καταστροφικά φαινόμενα και σε συνεργασία με τα κατατόπους αυτοτελή τμήματα της πολιτικής προστασίας των περιφερειακών ενωτήτων, προχωρούμε στις οριοθετήσεις των περιοχών βάσει των αποτελεσμάτων των αυτοψιών που διενεργούνται από τις υπηρεσίες τους. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά, για να γνωρίζετε? Ότι μόλις σταλούν τα στοιχεία των αυτοψιών από το τμήμα της πολιτικής προστασίας της περιοχής που έχει πληγεί, άμεσα οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών προχωρούν στην οριοθέτηση των περιοχών, προκειμένου οι πολίτες να μπορούν να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των κτηρίων τους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση των πλημμύρων του Δεκεμβρίου του 2021 στην περιοχή του Λούρου, τα στοιχεία από το αρμόδιο τμήμα πολιτικής προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Πρεβέζης διαβάστηκαν στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου μας με τρία έγγραφα σε διαφορετικές ημερομηνίες και συγκεκριμένα στις 1 12 του 2022, στις 4 πρώτου του 2023 και στις 6 δευτέρου του 2023, προκειμένου να συμπεριληφθεί το σύνολο των αυτοψιών που είχαν διενεργηθεί σταδιακά σε επιχειρήσεις και σπίτια. Σήμερα λοιπόν, βάσει και των τελευταίων στοιχείων
που όπως σας ανέφερα διαβάστηκαν στις 6 Φεβρουαρίου. Η υπηρεσία έχει ήδη προχωρήσει στην οριοθέτηση των πληγισσών περιοχών και άμεσα θα διαβιβαστεί η αντίστοιχη οικία οριοθέτηση στην αρμόδια Υπουργεία για την υπογραφή της. Αναφορικά τώρα με τις καταστροφές που προέκυψαν από τον ανεμοστρόβιλο στις 31 Τρίτου 2022 σε περιοχές της Πρεβέζης, κατόπιν ελέγχου από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, από την αρμόδια διεύθυνση, τη γνωστή ΔΑΕΦ, και των στοιχείων που απεστάλησαν στο τμήμα της πολιτικής προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας στις 6 Δευτέρου, για οριοθέτηση πάλι των πληγισσών περιοχών, διαπιστώθηκε ότι οι βλάβες αφορούσαν σε θερμοκήπια και σε άλλες γεωργικές εγκαταστάσεις και όχι σε κτίρια τα οποία αφορούν αρμοδιότητα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Ελάτε, κύριε Παπαναστάση. Κύριε Υπουργέ, η ζημιά στα θερμοκήπια αφορά 22 παραγωγούς στην περιοχή. Τα χρήματα για όλους συνολικά ανέρχονται περίπου, των αποζημιώσεων αναφέρομαι, σε 300 με 400 χιλιάδες ευρώ. Η ζημιά έγινε, όπως προαναφέρθηκε, στις 31 Τρίτου το 22 και οι παραγωγοί αναγκάστηκαν με ίδια κεφάλαια τα οποία δεν τα διαθέτουν. Να πούμε και την πραγματικότητα, αποκατέστησαν τις ζημιές το καλοκαίρι και το φθινόπωρο με την δέσμευση των υπηρεσιών θα πάρουν τα χρήματα, κάτι που δεν έγινε. Με αποτέλεσμα σήμερα να βρίσκονται πραγματικά σε απόγνωση. Έρχονται οι υπηρεσίες, το αναφέρατε κι εσείς, και μιλάτε για οριοθέτηση της περιοχής που επλήγει και μάλιστα το θέτετε και ως, θέτετε ως μια παράμετρο αυτή την οριοθέτηση καθυστέρησης της όλης διαδικασίας της αποζημίωσης. Και το παράδοξο είναι ότι ζητείτε αυτή τη στιγμή οριοθέτηση μιας περιοχής τη στιγμή που τα θερμοκήπια είναι ήδη οριοθετημένα στις δηλώσεις του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου, του ΟΣΔΕ, που έχουν προσκομίσει οι παραγωγοί. Άρα δεν αντιλαμβανόμαστε πού κατατίθεται αυτή η καθυστέρηση λόγω της οριοθέτησης. Αυτές δηλαδή οι οριοθετήσεις που έχει στα χέρια του το Υπουργείο Οικονομικών ήδη. Όπως επίσης είναι ήδη οριοθετημένο στο πόρισμα της Επιτροπής της Περιφερειακής Ενότητας Πρεβέζης που έκανε την αυτοψία. Από εκεί και πέρα, τα θέματα τα οποία ήδη έχετε αναφέρει και οι αποζημιώσεις, οι αγρότες τις περιμένουν εδώ και πολύ μεγάλο διάστημα και βέβαια όσο και αν ενοχοποιούνται τα οι περιβαλλοντολογικές καταστροφές, δεν ήταν ιδιαίτερα ευίωνο το γεγονός ότι ακούσαμε και για τον στρατηγό άνεμο σήμερα, ότι αυτά συμβαίνουν και οι υπηρεσίες τρέχουν πίσω από τα γεγονότα. Καλό θα είναι οι υπηρεσίες να έτρεχαν πριν τα γεγονότα και να δημιουργούν την υποδομή αντιμετώπισης αυτών των καταστροφών. Και όλα αυτά βέβαια συμβαίνουν τη στιγμή που οι αγρότες και στην περιοχή της Πρέβεζας, της Ηπείρου, αλλά και γενικότερα στη χώρα μας, βρίσκονται πραγματικά σε πολύ άσχημη οικονομική κατάσταση. Ακριβά φυτοφάρμακα, πανάκριβο πετρέλαιο, ηλεκτρικό ρεύμα και όλα τα είδη τα οποία σχετίζονται την καλλιέργειά τους. Προτάσεις ανάσας, οι οποίες έχουν κατατεθεί, όπως είναι η τροπολογία που κατέθεσε τα τέλη του χρόνου που μας πέρασε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας για ρεύμα, πετρέλαιο και ΦΠΑ στα είδη φτηνά, αφαιρώντας το φόρο, παράδειγμα, από το πετρέλαιο, το οποίο στους εφοπλιστές το αφαιρείτε, το δίνετε αφορολόγητο, στους αγρότες επιλέγετε να μην το δώσετε, τόσο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όσο και η αξιωματική αντιπολίτευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί πέταξαν αυτές τις προτάσεις στο καλάθι των αχρήστων. Άρα λοιπόν είναι δεδομένο ότι οι συνθήκες μέσα στις οποίες καλούνται οι αγρότες να καλλιεργήσουν δεν είναι με το μέρος τους. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, κύριε Πάντας. Κύριε Υπουργέ, κύριε Παπαναστάση, όπως σας ανέφερα και στην πρωτολογία μου, η οριοθέτηση των περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που επλήγησαν από τις πλημμύρες του Δεκεμβρίου του 2021,
έχουν συνταχθεί και θα εκδοθούν άμεσα οι αποφάσεις οροθέτησης προκειμένου οι πολίτες να αποζημιωθούν. Και βέβαια και στην πρωτολογία μου αναγνώρισα την καθυστέρηση από την ημερομηνία του συμβάντος, πλην όμως σας εξήγησα με ημερομηνίες ότι τα τελευταία στοιχεία αυτοψιών μας εστάλησαν από το αρμόδιο τμήμα της πολιτικής προστασίας της περιοχής 6 Φεβρουαρίου του 2023, προκειμένου να μπορέσουμε να τους συμπεριλάβουμε στην οριοθέτηση των πληγέντων περιοχών. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα της οριοθέτησης των περιοχών λόγω του ανεμεστρόβιλου, το οποίο αφορά αποκλειστικά αγροτικές εγκαταστάσεις και θερμοκήπια, όποια αρμοδιότητα, όπως αντιλαμβάνεστε, για την οριοθέτηση των περιοχών αυτό, αφορά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που μας εστάλησαν το αρμόδιο Υπουργείο για συμβάντα που έλαβαν χώρα στην περιοχή για τα έτη 2021 και 2022 και σημειώθηκαν από πλημμυρικά φαινόμενα, παγετό, χαλαζοπτώσεις και ανεμοθύελες, έγιναν 299 αναγγελίες, υποβλήθησαν 2.276 δηλώσεις ζημιάς και το έργο των εκτιμήσεων έχει ολοκληρωθεί. Επίσης, για το έτος 2021 έχουν καταβληθεί αποζημιώσεις ύψους 800.653 ευρώ στους ασφαλιστικά ενήμερους παραγωγούς και για το 2022 έχουν γίνει δύο πληρωμές στις 23 Δεκάτου 2022 και 23 Δευτέρου του 2023 συνολικού ύψους 870.000, ενώ το αμέσως επόμενο διάστημα θα προχωρήσουν και οι καταβολές των υπόλοιπων αποζημιώσεων για ό,τι οφειλές υπάρχουν. Ευχαριστώ πολύ.